Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούπα. Πολύ σύντομη θα είναι η ερώτηση. Αλλά ε, ε, υπάρχει ένα θέμα με το χρέο. Και υπάρχουν διαφορετικέ προσεγγίσει. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι είναι βιώσιμο και ότι αρκεί μια επέκταση, ε, επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμή των δανείων για να λύσουμε το πρόβλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα πρέπει να κουρευτεί και θα πρέπει να βρούμε μια ευρωπαϊκή λύση στο θέμα του χρέου, να δοθεί μια ευρωπαϊκή λύση και εσείς λέτε ότι θα πρέπει να ε, κουρευτεί το χρέος, mm. να αποδεσμευτούμε... Όχι, από... δεν λέμε να κουρευτεί, τέλος, πω, Να πω, αποδεσμευτούμε πω. από το χρέος, mm -hmm. έτσι, γιατί είναι ένα χρέος το οποίο, για το οποίο δεν φταίει σε τίποτα ο ελληνικός λαός. Λοιπόν... Να σα ε... το πω απλά, αν μπει σε αυτό το λούκι, αυτό ναι. που με ρωτήσατε, να λες ότι αναγνωρίζω αυτό το χρέος και άρα πρέπει να διαπραγματευτώ με τους εταίρους, αν θα το κουρέψουν λίγο Το λέω με την έννοια ότι εσεί πριν λίγο είπατε. ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί ήθελα να ολοκληρώσω λίγο mm. το σκεπτικό μου. Το λέω με την έννοια ότι και εσεί πριν λίγο είπατε ότι όποια κυβέρνηση και να βγει την επόμενη των εκλογών και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική mm. Τράπεζα θα υπάρχει και όλοι οι θεσμοί, οι αγορέ θα υπάρχουν, τα πάντα θα υπάρχουν γύρω μα. Άρα δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να αλλάξουμε τη μορφή και τη δομή της οικονομίας. Αυτό, Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι λύση οι προτάσει των άλλων κομμάτων και οδηγούν τον ελληνικό λαό και την ελληνική οικονομία στην ίδια, στα ίδια αποτελέσματα. Διότι, ξαναλέω, εάν αναγνωρίζεις ότι υπάρχει χρέος, ενώ το χρέος αυτό δεν το έχει δημιουργήσει ο ελληνικός λαός, ούτε ευθύνεται ο ελληνικός λαός, στην πλειοψηφία του δεν ευθύνεται στο ελάχιστο ο ελληνικός λαός για αυτό το χρέος. Το έχουν δημιουργήσει άλλοι και αυτοί πρέπει να το πληρώσουν. Αν μπει λοιπόν σε αυτή τη λογική, αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένα χρέο. Άρα εγώ λέω να το κουρέψω, όπω λέει ο, ο ΣΥΡΙΖΑ, ή να το παγώσω στην αρχή mm. που είπε ο κύριο Δραγασάκη στι προάλλε. Γιατί λένε και έτσι κι αλλιώ. Λοιπόν, αλλά τέλο πάντων όσο γίνεται να το μειώσω για να γίνει βιώσιμο και να το αποπληρώσω. Να το πληρώσει δηλαδή ο ελληνικό λαό, η ελληνική οικονομία. Και οι υπόλοιποι λένε ότι όχι, μπορεί να γίνει βιώσιμο το χρέος, μπορεί να παραμείνει αν επιμικυνθεί, αν υπάρξουν χαμηλότερα επιτόκια, αν υπάρξουν κάποια άλλα μέτρα. Αν μπει σε, σε αυτό το λούκι, να το ξαναπώ έτσι, αυτών των δύο απόψεων, θα οδηγηθείς με μαθηματική ακρίβεια σε νέα μέτρα σε βάρος του λαού. Είτε είσαι ακόμα βυθισμένο στην ύφεση, στην κρίση, είτε υπάρξει μικρή ανάκαμψη, που και αυτό είναι πιθανό, με τα πρωτογενή πλεονάσματα κλπ. Είναι πιθανό να υπάρξει μια ανάκαμψη ε, μικρή στην ελληνική οικονομία το επόμενο διάστημα. Αλλά και στι δύο αυτέ οι εκδοχέ, και στη μία και στην άλλη περίπτωση, πάλι ο ελληνικός λαός δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα. Όχι μόνο δεν έχει να ωφεληθεί και θα πληρώνει όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρθει, γιατί τα πήραν για να μείνουν τα μέτρα αυτά τα μνημονιακά όλα αυτά τα χρόνια. Είναι εκατοντάδες εφαρμοστικοί νόμοι οι οποίοι αν δεν μπει ότι τους καταργώ με ένα άρθρο που το έλεγε πριν τρία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έχει πάψει να το λέει, έχει σταματήσει να το λέει αυτό. Εάν δεν μπει μια σειρά άλλα πράγματα που βάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, δηλαδή τέρμα δεν αναγνωρίζω το χρέος ως χρέος του λαού μου, μονομερό στο διαγράφο. Αυτό πρέπει να πει μια κυβέρνηση. Και όχι βέβαια αυτονομημένο από όλα τα υπόλοιπα, διότι πάλι θα κάνει μια τρύπα στο νερό. Άμα πει αυτό, μονομερή διαγραφή του χρέου και δεν κάνει όλα τα υπόλοιπα που προτείνει συγκροτημένα και ολοκληρωμένα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, δηλαδή αυτό που λέμε κοινωνικοποίηση, τι οικονομία θα έχει, πώ θα την αναπτύξει, σε όφελο ποιον θα είναι αυτή η ανάπτυξη, με τι συγκεκριμένα μέτρα. Αν δεν πει όχι ταυτόχρονα όχι μόνο στο χρέο, αλλά δεν πει όχι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κομισιόν. Και όχι γενικά στην Τρόικα, γιατί αυτή είναι. Θα πει όχι και στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, στου Αμερικάνου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν δεν πάρει τέτοια μέτρα με τα ανάπτυξη οικονομία, αφού θα έχει εσύ όμω. Πάρει στα χέρια σου τη βιομηχανία τη χώρα, τη βαριά, το ένα, το άλλο. Μην τα ξαναλέω πάλι. Mm -hmm. Μόνο αυτή είναι η λύση. Αυτή είναι συγκροτημένη πρόταση. Θα μου πείτε, μα πάει αλλού, είναι λίγο δύσκολη, δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή γιατί δεν έχει πειστεί ο λαό. Εμεί προσπαθούμε να τον πείσουμε. Αλλά αν μπει στη λογική των άλλων δύο που προτείνουν, είτε έτσι είτε αλλιώ, δεν έχει ο λαό μα να ωφεληθεί από αυτό. Γι' αυτό λέω να. ότι πάει σε αδιέξοδο αυτή η κατάσταση και θα ανακυκλωθεί. Η κρίση, τα προβλήματα, είτε έχουμε μικρή ανάκαμψη, είτε συνεχίζουν να υπάρχουν υφιστάμενα θέματα. Επειδή είμαστε στην, στην Κρήτη, θέλω να σα ρωτήσω κάτι σε σχέση με του αγρότε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε καλού αγροτικού συλλόγου εδώ στην, στην Κρήτη που ελέγχονται από το Κομιστικό Κόμμα Ελλάδο και βλέπω μια αντίφαση. Ε, κύριε Κουτσούπα, ξέρετε ποια είναι η αντίφαση που βλέπω. Yeah. Αγωνίζονται και για αποζημιώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αγωνίζονται και για περισσότερες επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια στιγμή που κατηγορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι μια αντίφαση, δεν μπερδεύει τον κόσμο όπω λέγαμε για κάποια ε, άλλα όχι, πράγματα πριν. Αλίμονα, άμα ζει σε ένα καθεστώ που δεν υπάρχουν συσχετισμοί, δεν υπάρχει κυβέρνηση. Εγώ σα λέω για ένα κυβερνητικό ένα πρόγραμμα εξουσία. Τώρα αυτό που σας έλεγα. Mm -hmm. Δηλαδή αν ο λαός yeah, επιλέξει ετυλέ, yeah. ότι ο ίδιος yeah. θα πάρει την εξουσία και αν το κουκουέ δώσει παρόν σε μια τέτοια διακυβέρνηση σας, σας λέω το συνολικό πλαίσιο το οποίο το θέτουμε. Αλλά όταν παλεύει σήμερα εδώ βεβαίως και θα αξιοποιήσεις αυτά που υπάρχουν. Μα και σε συνθήκες τέτοιες πάλι μπορεί να αξιοποιήσεις και χώρε ξεχωριστέ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνολικά ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν δε σημαίνει ότι θα κόψει γέφυρε ή δεν θα έχει σχέσει με τη Γερμανία, για παράδειγμα. Πώ σα έλεγα πριν, θα πουλά τα προϊόντα σου στη, ε, στη Ρωσία. Θα κάνει ανταλλαγέ με την Κίνα, με άλλε χώρε. Γιατί να μην κάνει και με την Ιταλία και με την Ισπανία και με τη Γερμανία και με την Ευρώπη συνολικά. Αλλήμον, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι όντα την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη λυκοσυμμαχία, τη λέμε εμεί, θα το ξαναπώ και σήμερα εδώ, δεν μπορείς να αναπτύξεις ζητήματα της οικονομίας σου σε όφελος των εργατών, των αγροτών, των επαγγελματιών, των μικρών επιχειρηματιών, των νέων, των λαϊκών οικογενειών. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Γιατί σε δεσμεύουν χειροπόδαρα για οποιοδήποτε ζήτημα. Αυτό πρέπει να κατανοηθεί. Άρα πρέπει να ανοίξει δρόμο μέσα από την πάλι, να ανοίξει ο δρόμο μέσα από την πάλη, από αλλαγή αρνητικών συσχετισμών στο κίνημα, στο λαό και να υπάρχουν αυτά. Αλλιώ θα αξιοποιήσει τα πάντα. Χωρί ευρύτερη Και τα ΕΣΠΑ τα, τα αξιοποιούμε. Η διαφορά μα με του άλλου, ξέρετε, ποια είναι. δεν είναι ότι αξιοποιούμε τα ΕΣΠΑ. Ή οι δήμαρχοι δικοί μα, αυτού που έχουμε οι πέντε εκλεγμένοι, είτε ο δήμαρχο τη Πάτρα τώρα που είναι κομμουνιστή στέλεχο του ΚΚΕ, είτε στην Κεσαριανή που πήραμε προχτέ, είτε Πετρούπολη, Χαϊδάρη, ή στην Ικαρία. Αξιοποιεί. Το θέμα είναι πού. Εμεί αυτό βάζουμε. Όταν είδα του περιφερειάριου την άλλη φορά, αυτό του έδεσα. Γιατί δεν βάζει σε προτεραιότητα. Πνίγεται ο κόσμο. Κάθε μέρα θερνούμε ακόμα και χτε θύματα αντιπλημμυρική προστασία από τα ΕΣΠΑ αντισυσμική προστασία. Η Ελλάδα είναι σεισμογενή χώρα. Ε, ε προστασία για να προστατεύσει και το περιβάλλον και για να μην έχει πλημμύρε μετά το χειμώνα όταν σου καίγονται τα δάση το καλοκαίρι. Και αυτά είναι ζητήματα προτεραιότητα που πρέπει να τα βάλει και θα αξιοποιήσει και τα ΕΣΠΑ και τα κονδύλια και οτιδήποτε είναι και τον κρατικό προπολογισμό και τα πάντα. Γιατί ο κρατικό προπολογισμό τον καταψηφίζουμε. Γιατί είναι αντιλαϊκό και γιατί υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν σημαίνει ότι τον αξιοποιείς όταν ένας δήμος, ένας σύλλογος παλεύει και λοιπά να διεκδικήσει. Και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι που παλεύουν από την κυβέρνηση τα απαιτούν και τα ζητάνε. Και από τα Υπουργεία και λοιπά. Εμείς δεν λέμε ότι ένα μικρό μέτρο που θα ανακουφίσει το λαό της Κρήτης, που θα ανακουφίσει το λαό της Ελλάδας, όπου και αν ζει και όπου μένει αυτός, δεν θα το διεκδικήσουμε. Ίσα -ίσα με τις διεκδικήσεις μας, με την αποφασιστική στάση μας, έχουμε λύσει και προβλήματα. Και λύνουμε και τέτοιου είδους προβλήματα. Τίποτα το ανθρώπινο δεν μας είναι ξένο και τίποτα αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε όφελος του Λέτε, λαού. Λοιπόν, Προχτές άλλο, άλλο είχα σκέψη και άλλο... να σας ναι, πω ναι. με τις αθλητικές ομοσπονδίες, με τους αθλητικούς συλλόγους. Και μου λέγανε μερικοί, μα τώρα που είμαστε μέσα στην κρίση και χάνει η μάνα του και ασχολείστε με τον αθλητικό νόμο, γιατί η κυβέρνηση πάει να περάσει έναν αθλητικό νόμο. Θα πάει τώρα αργότερα, μάλλον λόγω των εξελίξεων, αλλά δεν έχει σημασία. Και καλέσαμε του φορεί για να ακούσουμε τη γνώμη του. Γιατί εμεί δεν θεωρούμε ότι ο αθλητισμό, ο πολιτισμό είναι πολυτέλεια για το λαό μα, για την νεολαία. Είναι απαραίτητο, είναι ζωή, σου δίνει ζωή, σου διαγράφει το μέλλον, φτιάχνει χαρακτήρε όπω και άλλοι τομεί τη οικονομία. Οι πολιτιστικέ δραστηριότητε, αθλητικέ δραστηριότητε, αυτό που λέμε μέρε ανάπαυση για να ενισχύσει τον τουρισμό, αλλά σε όφελο των λαϊκών οικογενειών, να μπορεί να έρχεται ο οικογενειάρχη από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό στην Κρήτη και να περνάει καλά και φτηνά και να μπορεί να ζήσει και να τρώει και να κάνει τα μπάνια του και να διασκεδάζει και να βλέπει και τι ομορφιέ και του αρχαιολογικού τύπου που έχει πληθώρα η Κρήτη. Αυτά δεν είναι κάτι επιμέρους ή κάτι που είναι για το μακρινό μέλλον ή που δεν χρειάζεται. Τα παλεύεις και τώρα και πρέπει να τα παλέψουμε. Γιατί ο άνθρωπος ζει και ζει στη σημερινή κοινωνία. Αυτά είναι παραμύθια που μα λένε ότι το κουκουέ άχαμου μου κοιτάει για τη Δευτέρα Παρουσία. Ποια Δευτέρα Παρουσία. Καταρχήν, εμεί δεν πιστεύουμε και στη Δευτέρα Παρουσία, αλλά τέλο πάντων. Για τώρα μιλάμε. Όλα αυτά λέμε τώρα να γίνουν. Κάποια θα γίνουν σήμερα, αύριο, κάποια θα γίνουν σε βάθο χρόνου. Αρκεί να έχει ένα καθαρό ανατρεπτικό πρόγραμμα σε όφελο όμω του λαού. Μια και είπατε για το λαό, ξέρω ότι είναι πολύ περιορισμένο το πρόγραμμά σα. Είναι η τελευταία ερώτηση αυτή για να κλείσουμε. Ε, ο λαό έχει μια μεγάλη αγωνία αυτή την ώρα. Η δικιά σα προσωπική άποψη και αν θέλετε η άποψη του, του κομμουνιστικού κόμματο Ελλάδο, Ποια είναι, Έχουμε φτάσει στον πάτο του βαρελιού, έχει, ή έχει κι άλλο κατρακύλα, Γιατί η μεγάλη αγωνία του κόσμου είναι αυτή. Μην έχει αύριο κι άλλη κατρακύλα. Κοιτάξτε να δείτε, σα είπα και πριν. Μπορεί να έχουμε και συνέχεια της ύφεση, της κρίσης, η οποία δεν θα εξαρτηθεί όμως κυρίως από τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, γιατί τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας είναι μικρά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πιο ισχυρές οικονομίες. Κυρίως από την εξέλιξη των οικονομιών και της κρίσης στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαρτηθεί αυτό. Και αν συγχρονιστεί η κρίση σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Μπούν στο χώρο γιατί δεν είναι καλά και η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής. Μπούν στο χώρο γιατί δεν είναι καλά και έχουν και αυτή η φυσιακά μάλλον επιβράδυνση η Ρωσία ή άλλες μεγάλες δυνάμεις, η Ινδία. Επίσης, η επίσης, Ιαπωνία. Έχει επιβράδυνση. εχει επιβραδυνση είναι σε ύφεση. Mm. Είναι, είναι ε, ήδη σε ύφεση. Και ναι. η Γερμανία στην Ευρώπη, η οποία επίση είναι σε μεγάλη Νατροβατή. επιβράδυνση η οικονομία τη. Αν συγχρονιστούν αυτά, πάμε για άλλα πράγματα, πολύ δύσκολα πράγματα. Γιατί ξέρετε, ο συγχρονισμός και το βάθεμα της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης διεθνώς φέρνει και πολέμους, συγκρούσεις, πολεμικές, φέρνει και άλλα πράγματα. Ήδη έχει φέρει περιφερειακά ορισμένα. Δεν αποκλείεται όμως, ξαναλέω, να έχουμε, για τα ελληνικά δεδομένα μιλάω, και ανάκαμψη μικρή. Δεν αποκλείεται με τα πρωτογενή πλεονάσματα κλπ. Το ζήτημα είναι πάλι τι θα ωφεληθεί από όλα αυτά ο λαό. Γι' αυτό μιλάμε για τον εργαζόμενο λαό. Και ξαναλέμε, όσο ακολουθούνται τέτοιε πολιτικέ, είτε από του σημερινού κυβερνώντε, είτε από του αυριανού που θέλουν να γίνουν χαλίφιδε στη θέση του χαλίφι με ίδιε στρατηγικέ και ανάλογε πολιτικέ όπω προτείνουν σήμερα, ο λαό μα, η χώρα μα δεν έχει πραγματικά να ωφεληθεί. Θα βολοδέρνει σε αυτό το δρόμο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, σε αυτό το δρόμο της καπιταλιστικής κρίσης, ανάλογα ποιες θα είναι οι εξελίξεις όπως σας τις περιέγραψα, πριν και ο λαός θα εξακολουθεί να υποφέρει. Γιατί ούτε οι σε αυτών των έξι χρόνων τους υπόσχεται κανένας τους, ούτε μπορεί να βάλει το χέρι του στο Ευαγγέλιο, να το πω έτσι για να πει ότι δεν θα έχουμε και νέα μέτρα και νέες διαρθρωτικές αλλαγές που τις μάθαμε πολύ καλά τι σημαίνουν. Γι' αυτό λέμε ότι η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, μετά τις οποιασδήποτε εξελίξεις θα έλεγα εγώ, θα πρέπει να βρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πιο ισχυρό, πιο δυνατό, γιατί πραγματικά μπορεί να αποτελέσει την εγγύηση να το έχει ο λαό εμπιστοσύνη με τη συνέπεια, τη σταθερότητα των θέσεών του ότι θα παλέψει για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα καλύτερο αύριο και σήμερα για όλου του εργαζόμενου. Σα ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που μα διαθέσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, να είστε καλά. Την ερχόμενη Δευτέρα θα είμαστε παρά το γεγονό ότι θα είναι. Παραμονέ γιορτών. Για πρώτη φορά φέτο, μέσα στις γιορτέ, οι πολιτικέ εκπομπέ δεν θα σταματήσουν καθόλου. Από ό,τι φαίνεται, την ερχόμενη Δευτέρα λοιπόν και πάλι μαζί. Να είστε καλά. Καλό σα βράδυ.